Εμείς έχουμε και ένα ρεπορτάζ αργότερα, όπου σε αυτό το ρεπορτάζ φαίνεται ότι υπήρξαν και συγκεντρώσεις για χρήματα, αποκηδείες αντιστεφάνων. Μία τέτοια ήταν του αείμνηστου Αντώνη Βαρδί, όπου η τότε σύντροφός του, η κυρία Μόβ, το είχε οργανώσει όλο αυτό. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Όμως ήταν καθόλου έντιμο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι σε αυτή την υπόθεση. Το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση που θα δούμε είναι ποιος πήρε τα χρήματα από τα που κατατέθηκαν αντί Στεφάνων στην κηδεία του Αντώνη Βαρδί και πόσο ήταν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, όμως να ξεκινήσουμε και να μου πείτε το εξής. Τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις καταγγελίες τους που βγαίνουν και λένε «Δεν μας δίναν τρόφιμα». Τα τρόφιμα τα πουλούσαν παρακάτω. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι αγανάκτηση κάποιων ανθρώπων που βέβαια είναι ανώνυμη. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα και αυτό να μην έχει καμία αμφιβολία κανείς ότι πουλιόταν τα τρόφιμα ή για τα σούπερ μάρκετ κτλ. Εκείνο το οποίο όμως πραγματικά θα ήθελα να εστιάσουμε είναι ότι θα πρέπει πριν υιοθετούμε καταγγελίες, να σκεφτόμαστε το ποιόν των κάθε ανθρώπων, ο οποίος βγαίνει και ανωνύμως καταγγέλει. Όλο αυτό τον καιρό έχουμε επιλέξει να μην μιλάμε, μαζεύουμε στοιχεία, έχουμε ταυτοποιήσει πάρα πολλούς. Ξέρετε γιατί ποιόν ανθρώπων μιλάμε. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν έκνομη δραστηριότητα, παράνομη δραστηριότητα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ορέγονται αξιώματα τόσο σε πολιτικό όσο και σε άλλα επίπεδα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη κατηγορούμενοι για άλλα αδικήματα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους έχουμε ταυτοποιήσει, τους συμβουλεύω, αν μου επιτραπεί να δώσω μια φιλική συμβουλή, να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι λένε, να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι λένε δημοσίως, διότι εκτός από το ότι θα κληθούν να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ σαν αποζημίωση, θα κινδυνεύσουν και με φυλάκιση. Ήδη. Γιατί το λέτε αυτό, να το καταλάβουμε λίγο. Διότι όταν θα κληθεί ο Πολυχρονόπουλος, θα ήδη ετοιμάζουμε μηνύσεις για τους ανθρώπους αυτούς που έχουμε ταυτοποιήσει. Σε ποιος αναφέρεστε, υπάρχει κάποιος που το κάνει για πολιτικούς λόγους δηλαδή. Θα ήθελα πραγματικά να μην μιλήσω ονομαστικά. Ναι, αλλά υπάρχει κάποιος που το κάνει για πολιτικούς λόγους. Ναι, ασφαλώς. Αλήθεια. Ναι, ασφαλώς. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί από τις υπηρεσίες τους και βγαίνουν και καταγγέλουν. Όλοι αυτοί έχουν διωχθεί από τις υπηρεσίες τους. Τι είδους υπηρεσίες? Δημόσιες. Κρατήστε μόνο αυτό. Δημόσιες υπηρεσίες. Κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν που έχουν εκδιωχθεί τώρα βγαίνουν και καταγγέλουν. Άνθρωποι, αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον έχουμε πάρα πολύ αξιόπιστοι. Και οι οποίοι έχουν και ποινικό παρελθόν. Υπάρχουν και άνθρωποι με ποινικό παρελθόν. Ετοιμάζουμε τις μηνύσεις. Υπάρχουν και απλοί εθελοντές που δεν έχουν τέτοιο παρελθόν. Θα σας πω μόνο. Έχω μιλήσει προσωπικά με ανθρώπους για τους οποίους μπορώ να εγγυηθώ ότι ήταν απλώς εθελοντές. Δεν είπα ότι όλοι είναι. Γι' αυτό και είπα. Είναι προσεκτικοί στο τι καταθέτουν. Ναι. Ήδη το Σάββατο, δύο από τους εμπλεκόμενους σε εισαγωγικά, και δεν θέλω να ταυτοποιήσω αν είναι άνδρες ή γυναίκες, έχουν στείλει μηνύματα με τα οποία απολογούνται και ζητούν συγγνώμη για αυτά τα οποία φέρονται να κατήγγειλουν. Να παίρνουν πίσω δηλαδή τις καταγγελίες. Μόλις ακούστηκε. Μόλις ακούστηκε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αν πω τι ακριβώς είχαν καταγγείλει, θα τους ταυτοποιήσω. Ενώ ήταν για τα τρόφιμα ή ήταν για τον τζόγο. Γιατί είναι τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Άλλο καταγγέλλω ότι δεν μου έδιναν τρόφιμα και τα κράταγαν, και άλλο τον έχω δει να παίζει στο πρακτορείο ΠΑΠ. Να είμαι σαφής. Δεν υπάρχει κανένα θέμα στο ότι τρόφιμα πήγαιναν οπουδήποτε αλλού. Είσαι εξ αυτών είναι ένας από τους κυρίους. Δεν έχει να κάνει με άνδρα ή γυναίκα. Έστειλαν λοιπόν μηνύματα με τα οποία απολογούνται και ζητούν συγγνώμη πριν καν κατατεθούν οι μηνύσεις. Μόλις γιατί το έκαναν, εξήγησαν. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σεβαστώ τους ανθρώπους αυτούς. Το εξήγησαν όμως. Προφανώς γιατί αυτά που είπαν δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Εξήγησαν γιατί είπαν ψέματα. Τους έβαλε κάποιος να το κάνουν. Αυτή η ιστορία, ξέρετε, έχει. Σε εμάς γεννιούνται ερωτηματικά πράγματα. Πολύ background και θα το δείτε στις επόμενες ημέρες. Δεν είναι τυχαία. Μια απόπειρα διάρρηξης στο αυτοκίνητο του Πολυχρονόπουλου. Θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Ελάχιστες μέρες πριν τη διαρροή. Όταν θα δείτε στην πορεία της υποθέσεως τι ακριβώς επεδίωκαν να βρουν και να πάρουν, το οποίο ευτυχώς δεν το πήραν, θα καταλάβουμε πολλά. Πάντως δεν είναι μια απλή ιστορία όπως εμφανίζεται. Μάλιστα.
Μάλιστα. Απλά, κύριε Αλεξανδρή, τώρα, επειδή σας έχω ξανακούσει που το λέτε αυτό, ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πάντως τι θέλετε να πείτε. Τουλάχιστον, δηλαδή, ούτε εγώ αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω λόγο αυτή τη στιγμή να το πω. Υπάρχει, λέτε ότι κάποιος τον είχε στοχοποιήσει τον κύριο Πολυχρονόπουλο, αλλά δεν μας δίνεται να καταλάβουμε γιατί. Κύριε Καλαφάτη, δεν είπα ποτέ αυτό. Είπα ότι δεν είναι τυχαία η χρονική αλληλουχία των γεγονότων και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βγαίνουν άνθρωποι με κουκούλες και καταγγέλνουν. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό και δεν θα το προσπεράσω. Και εμείς θέλουμε. Γιατί θέλουμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και καλά κάνετε και δεν το ξεπερνάτε. Είναι ένα κομβικό σημείο. Θα δείτε στην πορεία, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, θα δείτε όμως πώς συνδέεται και τι επεδίωκαν να βρουν. Είχε κάτι μέσα στο αυτοκίνητό του άνθρωπος. Καταρχάς δεν είναι δικό του, έτσι. Ο Πολυχρονόπουλος δεν έχει τίποτε στο όνομά του. Ήταν αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του. Δωρεά. Αυτό το είχε χαρίσει να έρθει. Μετακινούταν, όχι, δεν ήταν καν. Είχε κάτι μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, κάποια χαρτιά. Μέσα λοιπόν υπήρχε ένα υλικό το οποίο στόχευαν οι άνθρωποι αυτοί. Και γιατί δεν το πήραν? Γιατί δεν το βρήκαν. Απλά. Δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν στο αυτοκίνητο. Ήξεραν ότι θα το βρουν, αλλά θεωρούσαν δεν ήταν εκείνη τη μέρα εκεί, τυχαία μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, ακριβώς και αυτό. Το οποίο δεν μας λέτε τι είναι αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ήταν έγγραφα, φωτογραφίες, διάφορα ντοκουμέντα τα οποία συνδέονται με τους ανθρώπους οι οποίοι φέρονται να καταγγέλλονται και συνδέονται με μια προσπάθεια να λιδωρηθεί ο Πολυχρονόπουλος. Θυμίζω ότι είναι 10 μέρες πριν την διαρροή της διατάξεως. Πάντως, κύριε Αλεξανδρή, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μου στείλανε το 2012, επαναλαμβάνω, ήταν η πρώτη φορά που ο κύριος Πολυχρονόπουλος έκανε ανάρτηση γιατί κάποιοι τον κατηγορούσαν ότι παίρνει χρήματα για να καλύπτει προσωπικές του ανάγκες και κάνει πλούσια ζωή. Mm-hmm. Άρα δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι πριν από 12 χρόνια. Φαντάζομαι ότι μπορούμε εύκολα όλοι να αντιληφθούμε ότι δεν αποδείχθη τίποτα, γι' αυτό και δεν προχώρησε η όλη διαδικασία από το 12 μέχρι σήμερα. Ναι, το ίδιο υποστηρίζει και σήμερα, ας περιμένουμε λιγάκι να το δούμε. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάποιος είχε ενοχλήσει. Και αυτό που εισπράττω σήμερα είναι ότι ενδεχομένως υπάρχει και πολιτικό κίνητρο. Αυτό κατάλαβα. Ο Αλεξανδρής το λέει ξεκάθαρα. Ναι, αυτό κατάλαβα, αλλά επαναλαμβάνω ότι κατάλαβα. Είπα, είμαστε λίγο προσεκτικοί, η υπόθεση έχει πολύ πλούσιο υπόβαθρο, θα το δούμε να εκτελήσεται στις επόμενες ημέρες. Κύριε Αλεξανδρή, είμαι ένας άνθρωπος... Κώστας είναι στον άλλο άνθρωπο. Έχω βοηθήσει και τον εκτιμώ πολύ και συνεχίζω να τον εκτιμώ, περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Σε μια δράση στα Τρίκαλα. Όχι μόνο, έχω στείλει και πράγματα, υλικά, αλλά στα Τρίκαλα ήμασταν μαζί όλη την ημέρα, την περάσαμε όλη την ημέρα μαζί, μαγειρεύαμε, πηγαίναμε μερίδες. Εγώ ήταν έναν άνθρωπο, το έχω ξαναπεί, που πραγματικά με οχθούσε και θέλω να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα, όλο αυτό το διάστημα και έχοντας αποκτήσει τόση μεγάλη οικονομική δύναμη ο άλλος άνθρωπος, δεν υπήρξε αυτή η τυπική διαδικασία να οργανωθεί όλο αυτό, να μπει μια τάξη, να πει ότι δίνουμε αυτό το μισθό, αυτός είναι ο μισθός του κ. Πολυχρονόπουλου, που κανονικά πρέπει να παίρνει ένα τεράστιο μισθό για αυτό που κάνει, κατά τη γνώμη μου, και να υπάρχουν οικονομικές, όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, όλα τα οικονομικά να καταγράφονται σε έναν επίσημο λογαριασμό, να γίνει δηλαδή μια οργανωμένη διαδικασία έτσι ώστε να μην υπάρχει όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται τώρα. Έβαλα τόσα, πήγαν από εκεί, πήγαν σε άλλο λογαριασμό. Ήταν να έχει μια νομική υπόσταση. Ακριβώς. Το λέω με απλά λόγια για να το καταλάβουμε. Γιατί δεν έγινε μια νομική υπόσταση αυτή τη τεράστια δουλειά που γινόταν, ξαναλέω. Να ξεκαθαρίσουμε υπήρχε όλο αυτό το. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ο Πολυχρονόπουλος δεν ήθελε μισθό, δεν ήθελε αξιώματα. Πώς θα ζούσε, ρε παιδιά, μα δεν ήθελε μισθό, όμως δεν μπορείς και να προχωρήσεις παρακάτω. Δεν ζει, άμα δεν δουλεύεις αλλού, δεν ζει. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να παίρνει και ένα πολύ καλό μισθό. Να απαντήσω. Ζούσε μέσα στις εγκαταστάσεις του άλλου ανθρώπου, κοιμόταν εκεί, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Στον χώρο που έχει κάνει αυτοψία η Ρούλα μας και το έχει δείξει. Οπότε δεν ήθελε να παίρνει χρήματα. Από εκεί και πέρα, εάν το θέμα ανάγεται στο εάν ήταν οργανωμένο, τότε έχουμε να κάνουμε μια ενδεχόμενη φορολογική παράβαση, σίγουρα όμως δεν έχουμε να κάνουμε με εγκληματικές οργανώσεις και όλα αυτά που ακούγονται. Να θυμίσω επίσης ότι δεν είναι πολύ ο καιρός που συζητούσαμε και λέγαμε όλοι μας σε διάφορα πάνελ ή στις συζητήσεις ιδιωτικές ότι ρε παιδιά πώς είναι έτσι οργανωμένες οι ΜΚΟ στην Ελλάδα, το χρήμα κινείται χωρίς εμφανή διαδρομή, χωρίς εμφανείς δικαιούχους. Εδώ τουλάχιστον έχουμε εμφανείς δικαιούχους οι οποίοι θα ελεγχθούν. Έχουμε προσωπικούς λογαριασμούς όμως. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία. Η σωστή διαδικασία είναι να υπάρχει ένα καταστατικό. Το οποίο υπάρχουν οι δράσεις του φορέα έτσι, και η σκοπή.
όταν υπάρχουν δράσεις και σκοποί και υπάρχει και ένας εταιρικός εισαγωγικά λογαριασμός, είναι όλα νόμιμα. Πάλι αυτό λίγο έχει υποψιάσει. Πάλι θα ξαναπώ ότι αυτό είναι μια ενδεχόμενη φορολογική παράβαση. Είναι κρίμα όμως. Κοιτάξτε τώρα που έχει βρεθεί όλο αυτό. Είναι κρίμα γι' αυτό όμως να μαυρώνεται όλο το έργο αυτού του ανθρώπου. Και μια ηθική διάσταση. Είναι κύριε Καλαφάτη, αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω όλες αυτές τις ημέρες. Ας περιμένουμε, επειδή ακριβώς χτυπάμε την αλληλεγγύη, χτυπάμε την κοινωνική συνείδηση, την κοινωνική βοήθεια. Ας περιμένουμε το πόρισμα των ανακριτικών αρχών. Εν τω μεταξύ, ας πάμε να δούμε ότι και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αυτός ο άνθρωπος κάνει έργο. Αυτό το έργο δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Αυτή χθες, που συμπτωματικά το Σάββατο ήμουν εκεί, μέσα σε μία ώρα έφαγαν 450 άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή νιώθουν λίγο ότι δεν έχουν βοήθεια από πουθενά. Οι επώνυμοι συνεχίζουν να τον στηρίζουν ακόμη. Μαζονάκης, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που τον στήριξαν και νομίζω ότι δεν ξεχνά κανείς πόσα πρόσωπα πέρασαν από αυτό το τεράστιο καζάνι. Νομίζω ότι και είναι ανθρώπινο ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι γενικά είναι διστακτικοί. Δεν σας κρύβω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και στέλνουν τρόφιμα ή άλλα είδη για να μπορέσουν να μοιραστούν χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να στέλνουν. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί για πρώτη φορά εδώ θα δούμε από κάποιον που το λέει για το προσωπικό λογαριασμό. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, τα χρήματα έμπαιναν στον προσωπικό του λογαριασμό και αφορούν στην κηδεία του Αντώνη Βαρδί. Το έχεις όλο ολοκληρωμένο, να το δούμε. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο η κηδεία, είναι και μια συναυλία που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Θα δούμε και μια είδηση που αφορά σε μήνυση της συντρόφου. Ναι, γιατί όλη αυτή η συζήτηση, Ζήνα, για τις προσφορές στη μνήμη του Αντώνη Βαρδί πυροδότησε μια νέα ένταση ανάμεσα στην οικογένεια και ο στρατής Λιμνιός έχει μια αποκλειστική πληροφορία. Έτσι, να το δούμε ολοκληρωμένο, παρακαλώ. Τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν ο Αντώνης Βαρδής έφυγε από τη ζωή, ο γιος του Γιάννης είχε ενημερώσει με ανάρτησή του στα social media ότι η επιθυμία του πατέρα του ήταν αντί στεφάνων να ενισχυθεί το έργο της κοινωνικής κουζίνας ο άλλος άνθρωπος. Ο τραπεζικός αριθμός που είχε δώσει τότε ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας στην οικογένεια του Αντώνη Βαρδί για να συγκεντρωθούν τα χρήματα δεν ανήκε στην οργάνωση, αλλά αντιστοιχούσε στο όνομα Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, καθώς ήταν ο προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός του, που όπως έχει αποκαλύψει η εκπομπή μας, δεχόταν δωρεές μέχρι τις αρχές του 2018. Δύο μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 2014, ο Κώστας Πολυχρονόπουλος είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη στη Huffington Post και είχε αναφερθεί στα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί από την κηδεία του Αντώνη Βαρδί, αλλά και σε ένα άλλο χρηματικό ποσό που αφορούσε μια φιλανθρωπική συναυλία που είχε γίνει στη Νέα Υόρκη, στη μνήμη του καλλιτέχνη. Από εκεί συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής 970 ευρώ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν ακόμα χρήματα. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι μετά τον θάνατο του Αντώνη Βαρδί, φίλοι του έκαναν μια συναυλία στην Αμερική για την κοινωνική κουζίνα. Από τη συναυλία αυτή θα έρθουν σε εμάς 5.740 δολάρια. Η συναυλία αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη στις 14 Οκτωβρίου 2014 και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής μας, ο γιος του, Γιάννης Βαρδής, είχε εκφράσει στους συντελεστές τη διαφωνία του για την εκδήλωση αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι καλλιτέχνες συμμετείχαν αφιλοκερδώς και τα έσοδα διατέθηκαν στον άλλο άνθρωπο. Όλα τα έσοδα της απόψινής βραδιάς θα διατεθούν για το σύλλογο «Ο άλλος άνθρωπος» στην Αθήνα, ο οποίος προσφέρει σύντηση για τους αστέγους, ένα σύλλογο στον οποίο είχε πολύ ενεργό ρόλο ο Αντώνης Βαρδής, πηγαίνοντας ο ίδιος άπειρες φορές να μαγειρεύει και να διανέμει τροφή σε όσους οι πολίτες είχαν ανάγκη. Στην έναρξη της εκδήλωσης είχε γίνει σύνδεση μέσω Skype με τον Κώστα Πολυχρονόπουλο. Στο πλευρό του ήταν η γυναίκα που σύμφωνα με μαρτυρίες τον συνόδευε στις επισκέψεις του στα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών όπου φέρεται να σύχναζε. Αντώνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πίσω από όλα αυτά. Μας βοήθησε χωρίς να το περιμένουμε και αυτό δείχνει το μεγαλύτερο της ψυχής του και η οικογένειά του επίσης. Η δημοσιογράφος Αντριάννα Πετράτου, που συμμετείχε αφιλοκερδώς στην οργάνωση της βραδιάς και είχε αναλάβει την παρουσίασή της, μίλησε στην εκπομπή μας για την παράδοση των εσόδων της συναυλίας προσωπικά στον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο με ονομαστική επιταγή, προκειμένου να τα αξιοποιήσει για τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Κάναμε τη βραδιά αυτή, ήρθε ο κόσμος και την ίδια βραδιά, είπαμε πριν τελειώσει η βραδιά, τα μετρήσουμε τα χρήματα
Άλλοι πλήρωσαν με πιστωτικές κάρτες, άλλοι μετρητά στην πόρτα. Και θα μετρήσουμε τα χρήματα και θα σας το ανακοινώσουμε τώρα το ποσό. Το ποσό ήτανε? Το ποσό ήτανε 5.700 νομίζω, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι. Συν της άλλης, κάναμε και έναν άλλο αγώνα εντός εισαγωγικών και μαζέψαμε ένα κοντέινερ πράγματα. Ένα κοντέινερ και το είχαμε τοποθετημένο σε μια κεντρική λεωφόρο στην Αστόρια και πήγαινε κάθε μέρα κόσμος, τσάντες πράγματα, όλα καινούργια το μεταξύ, τίποτα μεταχειρισμένο, τους είπαν. Όποιος θέλει να φέρει ρούχα, νυχτικά, μπιτζάμες, τέτοια πράγματα, παρακαλούμε να είναι καινούργια. Όταν συγκεντρώθηκε το κοντέινερ, ετοιμάσαμε τα λεφτά σε επιταγή. Βέβαια, όταν επικοινωνήσαμε τον κύριο Πολυχρονόπουλο, τον ρωτήσαμε, υπάρχει κάποιος λογαριασμός να τα καταθέσουμε κτλ. Και λέει, μπορείτε να φέρετε με τριτά. Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς με τι λόγια, αλλά το νόημα ήταν αυτό. Και λέμε, όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί πρέπει να το κάνουμε απόλυτη διαφάνεια. Εντάξει, λέει, ξέρω εγώ, κάναμε την επιταγή. Συναντήθηκε με τον Πολυχρονόπουλο, του έδωσε την επιταγή, βγάλαμε φωτογραφίες και να δει ο κόσμος ότι παραδόθηκαν τα χρήματα με επιταγή. Και το τελευταίο σέντ που εισπράχθηκε εκείνο το βράδυ πήγαν όλο στον άλλον άνθρωπο. Η παροχή βοήθειας προς τον άλλο άνθρωπο, στη μνήμη του Αντώνη Βαρδί, πυροδότησε ένα νέο κύκλο έντασης ανάμεσα στο γιο του Γιάννη και τη χείρα του Φιλοθέη Μόβ, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο Εστρατή Λιμνιό και στην εκπομπή μας και αποκάλυψε ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά σε βάρος του Γιάννη Βαρδί. Θα ήθελα να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω δεχτεί πάρα πολύ λάσπη. Όλα αυτά θα πρέπει όμως να αποδειχτούν σε μια δικαστική αίθουσα, στην ελληνική δικαιοσύνη. Οπότε αποφάσισα ότι για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και μαζί την προσωπικότητα του Αντώνη και το έργο του Αντώνη, θα πρέπει όλα αυτά να κληθούν και να τα πούνε σε μια αίθουσα δικαστηρίου και να πάρθει μια απόφαση. Έτσι ώστε να αποδείξουν ότι δεν είναι συκοφαντίες. Συνεχίζει έτσι ένας πόλεμος ανελέητος, πράγματα την προσωπική μου ζωή που δεν θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούν στα λαϊκά δικαστήρια. Πράγματα που πολύ εύκολα βγαίνεις και τα λες σε ένα κανάλι, αλλά αυτά θα πρέπει να αποδειχτούν. Δεν μπορείς απλά έτσι να βγαίνεις και να λες και να συκοφαντείς ανθρώπους. Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός, στην ελληνική δικαιοσύνη. Προσπαθούσα πάντα να είμαι διακριτική. Γενικά δεν μου αρέσει να μπερδεύομαι, να αναμειγνύομαι και να βγαίνω μπροστά κοκόρη, να βγαίνω μπροστά να κάνω είτε καλά πράγματα είτε άσχημα. Δεν μου αρέσει να βγαίνω μπροστά, αλλά κάπου είχε και τα όρια του και τα ξεπέρασε αυτά τα όρια. Έχω ήδη κοιμηθεί νομικά. Θα κάνεις μήνυση στον Γιάννη? Έχει ήδη κατατεθεί και στο Γιάννη και σε όποιον με συκοφαντεί, σε όποιον έχει πάρει μέρος σε αυτή τη συκοφαντία. Προφανώς έχεις μιλήσει με τον Κωνσταντίνο για αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και προφανέστατα θα σου απευθύνουν πολλές φορές ερωτήματα. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Δέχομαι πολλές ερωτήσεις, δέχομαι πολλή πίεση για όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εν καιρό ίσως μιλήσω για κάτι τέτοιο. Με στεναχωρεί πολύ όλη αυτή η κατάσταση, γιατί θεωρώ ότι πλήττεται η αλληλεγγύη. Και τελικά το μόνο που μας έχει μείνει είναι να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν χρειάζεται αυτό να το διαλύσουμε, δεν χρειάζεται αυτό να μας πληγώνει. Θα είναι δίπλα στην αλληλεγγύη σε κάθε περίπτωση.